επανέρχεται στο προσκήνιο μετά το ατύχημα στην Αγία Νάπα. Η υφιστάμενη νομοθεσία προνοεί ότι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τις τοπικές αρχές. Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι για την έκδοση των αδειών θα πρέπει να εξασφαλιστούν πιστοποιητικά από διάφορες υπηρεσίες όπως την πυροσβεστική, την ηλεκτρομηχανολογική και τις υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων. Επειδή οι παιχνιδότοποι θεωρούνται και χώροι εργασίας, ο νόμος προβλέπει ελέγχους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο τμήμα, όπως και οι Δήμοι, δεν έχουν την τεχνογνωσία για να ελέγχουν τα εξειδικευμένα μηχανήματα των Λούνα Πάρκ. Εμείς εξηγήσαμε στις τοπικές αρχές και τους εγγράψαμε ότι για να είμαστε πιο ασφαλείς ότι τα μηχανήματα ελέγχονται, πρέπει να γίνεται έλεγχος από ανεξάρτητων ειδικών οργανισμών. Και τέτοιοι οργανισμοί υπάρχουν στο εξωτερικό, δεν έχουν στην Κύπρο με αυτή την ειδίκευση σε αυτά τα μηχανήματα, που να πιστοποιούν ότι πράγματι ο εξοπλισμός που υπάρχει είναι ασφαλής για διεκδικήσεις. Η ισχύ των πιστοποιητικών που εκδίδουν συνήθως τέτοιοι ξένοι οργανισμοί είναι 1 με 2 χρόνια, αναφέρει στο ΣΥΓΜΑ ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο των παιχνιδότοπων χρήζει βελτίωσης, δηλώνει στο σταθμό μας ο βουλευτής των οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Το κόμμα το έχει καταθέσει νομοσχέδιο για τη βελτίωση των προϋποθέσεων λειτουργίας των παιχνιδότοπων. Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ήδη συζητηθεί μια φορά στην Επιτροπή Εσωτερικών. Υπάρχει ένα θέμα με το αν τα παιχνίδια τα οποία διαθέτει ένας χώρος είναι με βάση κάποιων πρότυπων. Υπάρχει το θέμα το πώς έχουν τοποθετηθεί τα παιχνίδια μέσα σε έναν χώρο. Και υπάρχει και το θέμα του πώς συμπεριφέρονται τα παιχνίδια μετά από μια έκθεση, για παράδειγμα, στον Κυπριακό ήλιο ή την πολλή χρήση ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό χρειάζονται και επιθεωρήσεις. Για να έχεις έναν ασφαλισμένο χώρο, πρέπει να έχεις σωστά παιχνίδια, σωστά τοποθετημένα και με τακτικές επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει και τα Λούνα Πάρκ. Και αν όχι, να γίνει σχετική προσήκη με τη συγκατάθεση των κομμάτων, τόνισε ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.